Στο Τριμελές Πλημέλαιο Δικείο Χανίων επρόκειτο σήμερα να εκδικαστούν τα πλημελήματα που αφορούν στη λειτουργία του ιδιωτικού χειροκομείου στα Χανιά, μέσα στο οποίο φέρονται να βασανίστηκαν δεκάδες ηλικιωμένοι και να έχασαν τη ζωή τους άδικα τουλάχιστον 38. Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Απόστολος Βουλγαράκης, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, μία από τις ιδιοκτήτριες, ένας γιατρός και υπάλληλοι του οίκου Ευγυρίας, αναμένεται τελικά να καθίσουν στο εδόλιο στις 17 Μαρτίου του 2023, μετά το αίτημα για αναβολή που υποβλήθηκε από κατηγορουμένους για κολλήματα στο πρόσωπο συνηγόρων. Όμως αίτημα αναβολής υπέβαλα και εγώ ως υποστήριξη κατηγορίας για λογαριασμό οικογενειών παθόντων, διότι η συγκεκριμένη ποινική δίωξη είχε ασκηθεί και κατά του νυν Αντιπεριφερειάρχη Χανίων. Θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει τουλάχιστον κάποια στιγμή στα πλαίσια τα κανονικά ελληνική δικαιοσύνη, γιατί μέχρι σήμερα αυτό που έχουμε δει είναι μια κολλησιεργία που υπάρχει όσον αφορά τα αιτήματα της υπερασπίσεως. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάμε από την ανάκριση διάφορα θέματα όπως εξέταση μαρτύρων ή έγγραφα ή τοπτικοακουστικό υλικό που είναι το βασικό και μέχρι σήμερα μην έχουμε λάβει τίποτα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση τελεστής αδιαπαραλήψεως και στις 13 Ιουλίου απαλλάχθηκε με βούλευμα μετά από προσφυγή του ίδιου στον Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης. Ωστόσο, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε αίτηση ανέρεσης κατά του απαλλακτικού βουλεύματος. Εχμές κατά του Υπουργείου Εργασίας για τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ο οίκος Ευγυρίας, άφησε η δικηγόρος Μαρία Παπαδάκη, η οποία μάλιστα επανέλαβε πως η δομή διοικείται μέσα από την φυλακή όπου βρίσκονται οι ιδιοκτήτριες. Ουδε μία παρέμβαση του Υπουργείου έχει γίνει μέχρι σήμερα και εξακολουθούν οι ίδιες, οι προσωρινά κρατούμενες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και 38 ανθρωποκτονίες και απόπειρες, να διοικούν τη δομή μέσα από τη φυλακή χωρίς την παραμικρή παρέμβαση του Υπουργείου. Τα θέματα αυτά καταρχάς έχουν κρυθεί, η δομή λειτουργεί νομιμότατα. Εντάξει. Και βέβαια δείχνει και το σκοπό που έχει η υποστήριξη κατηγορίας, ότι δεν ενδιαφέρει η αναζήτηση του δικαίου, αλλά πώς θα κλείσει η δομή. Το οποίο παραπέμπει σε κάποια άλλα πράγματα. Η έρευνα πάντως για την υπόθεση κακοποίησεων και θανάτων ηλικιωμένων που σόκαρε το Πανελλήνιο συνεχίζεται, ενώ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η δίκη για τα κακουργήματα που αφορούν στη σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε ανθρωποκτονίες και σε απόπειρες ανθρωποκτονιών.